die konkreten Auswirkungen der Krise für Touristen aussehen? Griechenland hat ja sehr aktive und lebendige Gewerkschaften, die sicher das Wort erheben werden und ihre Interessen vertreten werden. Was bedeutet das konkret für den Sommer, für die Reisesaison? Müssen Touristen also damit rechnen, dass beispielsweise Fährlinien bestreikt werden, dass Flughäfen bestreikt werden? Wie sieht die Versorgung mit Diesel und Benzin aus? Das interessiert natürlich Wohnmobilreisen. Das heißt, kommen deutsche Touristen, kommen Touristen aus anderen europäischen Ländern zuverlässig von und nach Griechenland und können sie sich dort bewegen? Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τα σκληρά μέτρα που αναγκάστηκε να πάρει η κυβέρνηση, τουλάχιστον για αυτό το πρώτο διάστημα, είναι μια φυσιολογική και λογική αντίδραση ενός μέρους των πολιτών αυτής της χώρας, των συνδικαλιστών βεβαίως, να αντιδρούν και θεωρώ ότι είναι υγιές. Είναι και μέσα στη δημοκρατία μας. Δεν νομίζω ότι έχουμε μόνο εμείς αυτό το προνόμιο. Διαδηλώσεις, αντιδράσεις έχουν γίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και παντού. Νομίζω λοιπόν δεν υπάρχουν τα ακραία φαινόμενα και αυτό το διάστημα που θεωρώ λογικό και μετά από τα μέτρα που έχουν πάρθει στην Ελλάδα, πιστεύω ότι τελειώνει σε λίγο χρονικό διάστημα, θα εκτονωθεί η κατάσταση και επιμένω και λέω ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, και νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζετε όλοι, είναι μια ασφαλής χώρα. Οπωσδήποτε μπορούμε να γίνουμε και προσπαθούμε να γίνουμε συνεχώς καλύτεροι και να δημιουργούμε ένα περιβάλλον για τον τουρίστα που δεν πρέπει να έχει άγχος, να είναι πολύ πιο οργανωμένα ακόμη τα πράγματα. Φροντίζουμε γι' αυτό γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάποιος που θα φύγει από τη χώρα του θέλει πραγματικά να πάει σε μια χώρα και να νιώσει ότι από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία θα περάσει χωρίς αρνητικές στιγμές. Να είστε σίγουροι ότι φροντίζουμε γι' αυτό και πιστεύω ότι η Ελλάδα θα φροντίσει πιο πολύ από ποτέ αυτή τη χρονιά να προσφέρει στους επισκέπτες αυτή τη δυνατότητα.